Σήμερα εκδόθηκε το βούλευμα του Συμβουλίου Πλημελιωδικών, όπου στο διατακτικό του λέει ότι δεν παραβίασε τους περιοριστικούς όρους και συνεπώς πρέπει να παραμείνει ελεύθερος. Θέλω να σας πω ότι σεβόμαστε και προσωπικά και όλοι μας πρέπει να σεβόμαστε τις αποφάσεις της δικαιοσύνης. Όμως και οι αποφάσεις της δικαιοσύνης θα πρέπει να αποσκοπούν μία-μία ξεχωριστά στην απόδοση της τυπικής και της ουσιαστικής δικαιοσύνης. Όπου στη συγκεκριμένη περίπτωση, στη συγκεκριμένη απόφαση, η ταπεινή μου γνώμη είναι ότι δεν έχει γίνει. Και οι κρίνοντες κρίνονται. Θέλω να τονίσω ότι η δικαιοσύνη έχει αποτιμήσει την εγκληματική δράση του συγκεκριμένου κατάδικου σε 401 χρόνια κάθριξη. Αυτό ήταν μία απόφαση η οποία μετά από μια επίπονη διαδικασία και στον πρώτο βαθμό, στο ΜΟΔ και στο ΜΟΕ του Πειραιά, ελήφθη από ένα δικαστήριο, από δύο δικαστήρια, από δύο συνθέσεις μεικτών ορκωτών δικαστηρίων και η δικαιοσύνη ορθά αποτίμησε την εγκληματική του δράση. Mm-hmm. Τώρα έχουμε ένα συμβούλιο πλημελιωδικών, το οποίο εξέδωσε αυτές τις δύο αποφάσεις, όπου κατά την ταπεινή μου γνώμη δεν είναι σύμφωνες με την τυπική και την ουσιαστική απόδοση δικαιοσύνης στη συγκεκριμένη περίπτωση. Και γι' αυτό το λόγο, κύριε Μουνδριανάκη, προσανατολίζεστε, αναμένετε, θα καταθέσετε αναφορά στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, έτσι, να μας εξηγήσετε λίγο και επί του πρακτέου πώς μεταφράζεται αυτό. Εμείς, σαν δικηγορικός σύλλογος, έχουμε δικαίωμα από τον κώδικα των δικηγόρων να παρεμβαίνουμε σε όλα τα ζητήματα που αφορούν την κοινωνία. Υπό την έννοια αυτή θα καταθέσουμε τη Δευτέρα αναφορά στον Άριο Πάγο, mm-hmm. επισημένοντας την αναγκαιότητα ορθής επανάκρισης της απόφασης, δυνάμει της οποίας, του βουλεύματος δηλαδή, δυνάμει του οποίου αποφυλακίστηκε ο συγκεκριμένος κατάδικος. Αυτή τη δυνατότητα τη δικονομική έχουμε, δεν μπορούμε να παρέμβουμε στη διαδικασία, mm-hmm. διότι δεν νομιμοποιούμαστε ως διάδικοι. Θα κάνουμε όμως την αναφορά μας ως δικηγορικός σύλλογος mm-hmm. στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Ήδη γνωρίζω ότι ο εισαγγελέας εφετών της περιοχής έχει ασκήσει έφεση κατά του βουλεύματος, του πρώτου βουλεύματος που επέτρεψε την έξοδο του Σιρεγάκη από τις φυλακές και συνεπώς η υπόθεση κατά τις πληροφορίες μας δεν έχει κλείσει. Και οφείλω να εξάρω τα ανακλαστικά του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου mm-hmm. ο οποίος ενήργησε αμέσως μόλις επισημάναμε το θέμα, ενήργησε αμέσως και έδωσε παραγγελία να λάβει γνώση της δικογραφίας και των γεγονότων τα οποία είχαν συμβεί. Να επισημάνουμε, κύριε Μουνδριανάκη, ότι ο Σιρεγάκης επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη, σωστά? Ναι. Και παραμένει ο περιορισμός ότι δεν μπορεί να επιστρέψει στην Κρήτη και στο Ρέθυμνο, ασφαλώς, φυσικά. Ασφαλώς. Για το Σιρεγάκη, για τον οποίο και σε σύνδεση που είχαμε κάνει προημερών, είχατε πει χαρακτηριστικά ότι αποτελεί μια δυναμική απειλή κατά της κοινωνίας. Ναι, και το επαναλαμβάνω και το αιτιολογώ ως εξής. Και στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο και στο μεικτό ορκωτό εφετείο, αλλά και μέχρι και σήμερα, δεν ζήτησε συγγνώμη από τα θύματα του. Που σημαίνει πρακτικά ότι ο άνθρωπος αυτός είναι αμετανόητος. Που σημαίνει πρακτικά ότι ο άνθρωπος αυτός έχει αξιολογήσει τη συμπεριφορά του με ένα τελείως διαφορετικό, διεστραμμένο τρόπο από αυτόν που η κοινωνία, η πολιτεία και οι νόμοι αξιολογούν. Δηλαδή, αν δεν έχει ζητήσει συγγνώμη, σημαίνει ότι επιβεβαιώνει εντός του ότι αυτά που έπραξε δεν είναι για τίποτα σπουδαίο. Το ότι δολοφόνησε δεκάδες παιδικές ψυχές, γι' αυτό δεν είναι τίποτα. Υπό την έννοια αυτή, αποτελεί μια δυναμική απειλή κατά της κοινωνίας. Μάλιστα. Κύριε Μουνδριανάκη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για το και χρόνο σας. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.